Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω την νυχτερινή μου ρουτίνα. Επιτέλους έφτασε η ώρα που γυρίζω στο σπίτι. Είναι περίπου 7.30 το απόγευμα. Είμαι έξω από τις 10 το πρωί. Οπότε μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά κουρασμένη. Και έτσι το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να βγάζω τα παπούτσια μου και τα ρούχα της ημέρας, ώστε να φορέσω τις άνετες πιτζαμούλες ή φόρμα, ό,τι βρω μπροστά μου τέλος πάντων και είναι άνετο, ώστε να χαλαρώσω στον καναπέ. Ας φτιάξουμε ένα τσαγάκι. Σήμερα, επειδή είναι ακόμα σχετικά νωρίς, μπορώ να το πιω. Γενικά αποφεύγω να πίνω τσάι πολύ αργά. Ο ύπνος μου είναι λίγο ανήσυχος. Έτσι λοιπόν σήμερα, αφού είναι μόνο 7.30, θα φτιάξω ένα τσάι για να χαλαρώσω έτσι όπως μου αξίζει. Ανοίγω το λάπτοπ, γιατί έχω μία περιέργεια να δω τι κάνουν όλες αυτές οι YouTubers και οι celebrity εδώ μέσα σε αυτόν τον χώρο. Τελικά το αποφάσισα. Είμαι καλύτερη από αυτές. Και εγώ και τη Ζούζου. Δεν πιστεύω κάποιος από εσάς να υποστηρίζει κάτι διαφορετικό. Κάθε βράδυ, εκτός από την αγκαλιά της Ζούζους, που σίγουρα θα της δώσω μία πριν κοιμηθούμε, φροντίζω να ρίχνω και μια τελευταία ματιά στο δεύτερο μου παιδί, το οποίο είναι το No Thinking. Αγόρασα πρόσφατα αυτό το βιβλίο, το οποίο πραγματικά, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, αυτή η γυναίκα είναι μια έμπνευση. Το συνιστώ σε όλες τις γυναίκες εκεί έξω να το αγοράσετε και να εμπνευστείτε, να μην σταματάτε ποτέ, να ονειρεύεστε και να βάζετε στόχους, γιατί πραγματικά μπορείτε να τα πετύχετε όλα όσα έχετε στο μυαλό σας. Και ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, θέλω να σας πω ότι όλες οι γυναίκες μπορούμε να αποδείξουμε ότι με θέληση και επιμονή θα πετύχουμε τα πάντα. Νομίζω ήρθε η ώρα να πάω για ύπνο. Έτσι λοιπόν, πάω στο μπάνιο, θα πλύνω τα δόντια μου, το πρόσωπό μου και είμαι επιτέλους έτοιμη για το κρεβατάκι μου.
σε όλους ένα υπέροχο βράδυ. Η κάθε επόμενη μέρα να είναι πιο δημιουργική από την προηγούμενη. Σας φιλώ γλυκά και ραντεβού στο επόμενο βίντεο.